Και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας με τους δύο σπρίντερς, όπως βλέπετε, να πιέζουν για να βγουν στην πρωτοπορία. Επιμένει ο Μίστερ Πάρης απ' έξω, Σαρπ Λουκάουτ από την εσωτερική. Στη συνέχεια θα περάσει ο Σπάρτακου στην τρίτη θέση, ο Σπέκτη Χίλ ακόμα πιο πίσω, η Κορτσάιντε στην πέμπτη θέση, έχοντας εσωτερικά της τον King of Wing ακόμα πιο πίσω. Hectic War έχει κρεμάσει τελευταία θέση. Οδηγεί την υποδρομία λοιπόν το νούμερο 6, ο Μίστερ Πάρης, ακολουθεί ο Σαρπ Λουκάουτ πιο πίσω. Είναι ο Σπάρτακους όπως και η Κορτσάιντε, που συνεχώς βελτιώνεται και αυτή με τη σειρά της, προσπαθώντας να πλησιάσει τους πρώτους. Λίγο πιο πίσω συγκαλπάζουν από την εσωτερική King of Wing και απ' έξω είναι ο Spectre Hill, πάντα στη τελευταία θέση ο Hectic War. Όλα αυτά καθώς έχουμε φτάσει στο σημείο των 900 μέτρων. Είμαστε στην στροφή πριν από τα 800 μέτρα και οδηγεί σταθερά ο Mr. Paris. Sharp Lookout σταθερά από τίξω στην δεύτερη θέση. Εσωτερικά βρίσκεται ο Spartacus κοντά του και η Courtsider στην τέταρτη θέση. Πάμε για τα τελευταία περίπου 600 μέτρα της διαδρομής τώρα. Προσπαθεί ο Μίστερ Πάρης να κρατήσει την πρωτοπορία και το βήμα του. Όπως και η Κορτσάιντερ τώρα πιέζει έντονα απ' έξω, προσπαθεί και αυτή να πλησιάσει τους δύο πρώτους. Εύκολο βήμα από μέσα και ο Σπάρτακους που θέλει να βρει πέρασμα από την εσωτερική για να επιτεθεί. Μίστερ Πάρης απ' έξω έρχεται πλέον η Κορτσάιντερ, δυνατά επιμένει και ο Σαρπ Λουκάουτ και από μέσα ο Σπάρτακους. Όλα θα κριθούν στα τελευταία μέτρα καθώς Μίστερ Πάρης, Σπάρτακους και Κορτσάιντερ απ' έξω θέλοντας να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αλλά οι πρώτοι έχουν μια διαφορά. Ο Μίστερ Πάρης έχει κάποια προβλήματα στο βήμα, το επιμένει ο Σπάρτακους από μέσα. Μίστερ Πάρης στα τελευταία μέτρα κρατάει. Μίστερ Πάρης, Σπάρτακους, τρίτη Κορτσάιντερ. Μίστερ Πάρης θα πάρει την νίκη. Στην δεύτερη θέση τελικά ο Σπάρτακους, Κορτσάιντερ βέβαια και Σαρπ Λουκάουτ πιο πίσω. Νούμερο 6, Μίστερ Πάρης. Νούμερο 1, Σπάρτακους. Νούμερο 4, Κορτσάιντερ. Και νούμερο 7, Σαρπ Λουκάουτ. 6-1, 4-7 το αποτέλεσμα. Και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα. Μικρή διαφορά, αλλά καθαρή. Οι δύο πρώτοι, Κορτσάιντερ απλά τρίτη. Και στη συνέχεια ο Sharp Lookout. Πιο πίσω βέβαια, King of Wing. Ο Μίστερ Πάρης επέστρεψε με νίκες, τη δεύτερη νίκη του συγκεκριμένα, μετά από τις δευτεριές ουσιαστικά που είχε και επιβεβαίωσε ότι είναι σε φόρμα. Είχε αντοχές βέβαια και μέχρι το τέλος. Ναι, έδειξε μια βελτίωση στην αντοχή του. Έτρεξε φανταστικά. Συγχαρητήρια στο άλογο πάντα, στον Αναβάτη και σε όλο το team. Και το ευτύχημα ήταν ότι έδινε μάχη με τον αδελφό του, ο οποίος Σπάρτακος είναι αδελφός του, είναι από Φίβη, είναι εξαετής, από Lucky Reef. Ο Μίστερ Πάρης είναι από Φίλανδρο. Ευτυχώς που τα άλογα βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση και μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα σύμφωνα με την αξία την οποία έχουν.